Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή πάνω απ' όλα υγεία μας. Συζητάμε, αν έχετε δει και το πρώτο μέρος της εκπομπής, για θέματα παιδοχειρουργικής. Κοντά μας είναι η κυρία Ραματά Κατερίνα, η οποία είναι χειρουργός παιδών, εξειδικευμένη στην παιδοουρολογία και στα νεογνά, εξειδικεύτηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Και πρέπει να πούμε αυτό, γιατί είναι και πολύ σημαντικό, ότι είναι υπεύθυνη του τμήματος της παιδοχειρουργικής κλινικής στον Άγιο Λουκά. Λοιπόν, κυρία Ραματά, λοιπόν, μιλάμε για την σκολικοειδίτιδα και πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την αντιμετώπιση της. Είπαμε ποια είναι τα συμπτώματα, είπαμε πού οφείλεται η σκολικοειδίτιδα. Πάμε στην αντιμετώπιση. Λαπαροσκοπικά χειρουργείται. Τώρα πλέον ναι, λαπαροσκοπικά αντιμετωπίζεται. Είναι περίπου μιας ώρας διάρκειας η επέμβαση. Με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής, όπως προαναφέραμε, πλέον με νοσηλεία μόνο 24 ωρών, εκτός από τις περιπτώσεις βέβαια που έχουμε μια πιο προχωρημένη κατάσταση όπως περιτονίτιδα, όπου εκεί διαφοροποιούνται γενικότερα τα πράγματα. Βέβαια, με την βοήθεια της λαπαροσκοπικής έχουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να ελέγχουμε όλη την κοιλιακή κοιλότητα επ' αφορμή, τέλος πάντων, του οξέως κοιλιακού άλγους. Γιατί μπαίνουμε με τη διάγνωση της οξείας σκολικοειδίτιδας, αλλά μπορεί σε κάποιο ποσοστό να μας βγουν και κάποια άλλα προβληματάκια μέσα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Και να αναφέρω εδώ ότι σε ένα 2% του πληθυσμού υπάρχει και μια ακόμη απόφυση σαν τη σκολικοειδή που λέγεται μεκέλιος απόφυση. Δεν την γνωρίζει ο ευρύτερος δηλαδή γονέας ή τέλος πάντων οι άνθρωποι. Που αυτό μπορεί να δημιουργήσει την ίδια εικόνα με την οξία σκολικοειδίτιδα, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί και να διαφοροδιαγνωστεί με καμία εξέταση, καλός ή κακός. Και πάντα αυτό το βλέπουμε με την λαπαροσκόπηση, εάν υπάρχει δηλαδή και κάτι τέτοιο, πάντα προβαίνουμε στην αφαίρεση και αυτού. Άρα δηλαδή γίνεται και ένας εκτενής έλεγχος, τέλος πάντων, ενδελεχής της όλης της κοιλιακής περιοχής και στη συνέχεια αφαιρείται η σκολικοειδής απόφυση. Στα κοριτσάκια δε γίνεται έλεγχος και των έσω γεννητικών οργάνων, που είναι πάρα πολύ βασικό και αυτό, που επίσης παρουσιάζεται αρκετά μεγάλη παθολογία και στα κορίτσια μας, δηλαδή μέχρι 14 ετών, γίνεται έλεγχος και αυτών των εξαρτημάτων. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν, εύκολη σκολικοειδίτιδα και η αντιμετώπιση της ουσιαστικά με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Να προχωρήσουμε, κυρία Ραματά, για να συζητήσουμε και αυτό που είχαμε πει πιο μπροστά στην αρχή της κουβέντας μας για την ενδοσκοπική παιδοχειρουργική. Ναι. Τι σημαίνει ενδοσκοπική παιδοχειρουργική και σε ποια περιστατικά, ας πούμε, θα στραφούμε έτσι για να το δούμε ευρύτερα? Η ενδοσκοπική χειρουργική συνίσταται στην αντιμετώπιση προβλημάτων με την εξής μέθοδο. Εισάγεται τέλος πάντων η κάμερα από μια προϋπάρχουσα κοιλότητα του ανθρώπινου σώματος, η κοιλότητα ή οδός. Μάλιστα. Η οδή αυτή είναι από το στόμα, από τη μύτη, από το ορθό και από την ουρήθρα. Αυτές είναι οι οδοί. Ανάλογα δηλαδή με το κάθε πρόβλημα μπορεί να εισαχθεί η κάμερα, τέλος πάντων, και τα εργαλεία μέσα από αυτόν τον εξοπλισμό για να αντιμετωπιστούν ανάλογα προβλήματα. Στον παιδιατρικό ασθενή μπορεί να αντιμετωπιστούν προβλήματα του ουροποιητικού με την ενδοσκοπική μέθοδο διαμέσου κυστεοσκόπησης. Με τη βοήθεια της κυστεοσκόπησης μπορούν να αντιμετωπιστούν πολύποδες στο ορθό με το ενδοσκόπιο, ορθοσκόπιο. Μπορούν να αντιμετωπιστούν πολύποδες ή διάφορα προβλήματα οτορυνολογικά με είσοδο, τέλος πάντων, από τη μύτη, όπου αυτά βέβαια είναι άλλες ειδικότητες. Και ενδοσκοπικά βέβαια μπορεί να ελεγχθεί και με το γαστροσκόπιο μπορεί να ελεγχθεί ο στόμαχος, όπως επίσης και εκεί κάποιες διαδικασίες και κάποιοι μηχανισμοί να γίνουν. Το πιο συχνό τώρα σε εμάς είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων του οροποιητικού με την ενδοσκοπική μέθοδο. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω την αντιμετώπιση που είναι εντελώς καινούργιος τρόπος, τέλος πάντων, αντιμετώπισης ενός πολύ σοβαρού προβλήματος και πολύ συχνού προβλήματος στα παιδιά, που είναι η κυστεουρητηρική παλινδρόμηση. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι δύσκολο να το συλλάβουν, τέλος πάντων, οι γονείς και να το καταλάβουν τι σημαίνει. Κυστεουρητηρική παλινδρόμηση. Τι σημαίνει αυτό, λοιπόν? Είναι όπως το λέει και ο όρος, είναι παλίνδρομη ροή των ούρων. Μάλλον να αναφέρω ότι η φυσιολογική ροή, τέλος πάντων, των ούρων και πορεία είναι από τους νεφρούς, στον ουρητήρα, στην οροδόχο κύστη και από εκεί στην ουρήθρα και βγαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον, μάλιστα, τα ούρα. Μάλιστα. Αντίστροφη πορεία των ούρων από την οροδόχο κύστη μέσω των ουρητήρων προς τον νεφρό
Αυτό είναι και στη ρουτηρική παλινδρόμηση. Η αντίστροφη. Η αντίστροφη πορεία, ναι, πορεία η παλίνδρομη πορεία των ούρων προς τα επάνω. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο η αιτία είναι ανεπαρκής βαλβιδικός μηχανισμός που υπάρχει κανονικά στο τελικό τμήμα του ουρητήρα, στην mm-hmm. είσοδό του δηλαδή, στην ορδόχο κύστη. Mm-hmm. Και άρα όταν ανεπαρκεί αυτός ο μηχανισμός, που είναι αντιπαλινδρομικός μηχανισμός ουσιαστικά, παλινδρομούν τα ούρα προς τα πίσω. Mm-hmm. Υπάρχουν 5 βαθμοί αυτού του προβλήματος ανάλογα με τη σοβαρότητα. Mm-hmm. Πρώτος, δεύτερο, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος, που στον τέταρτο και στον πέμπτο βαθμό έχουμε την είσοδο των ούρων μέσα στο νεφρό, πλέον, mm-hmm. στο νεφρικό παρένχυμα, όπου εκεί, όταν το παιδί πάσχει από ουρολίμωξη, και θα αναφερθώ στη σχέση ουρολίμωξης mm-hmm. και mm-hmm. στη ουρητηρική mm-hmm. παλινδρόμησης. Ναι, πραγματικά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Γιατί τη λέξη ουρολίμωξη την ακούμε πάρα πολύ συχνά, ιδιαίτερα mm-hmm. στα μικρά παιδάκια. Τι έπαθε ουρολίμωξη, τέλος πάντων. Και πώς μπορούμε να τη συνδέσουμε αυτή ναι. με την ουρολίμωξη. Η ουρολίμωξη στα παιδιά όντως είναι πολύ πιο συχνή από ό,τι στον ενήλικα, γιατί ακριβώς το 50% των ουρολίμωξεων υποκρύπτεται αυτή η παλινδρόμηση και στη ουρητηρική παλινδρόμηση. Και λόγω αυτή τη παλινδρόμηση συμβαίνουν οι ουρολιμώξεις. Βέβαια, είναι και ο τρόπος διάγνωσης μερικές φορές της παλινδρόμησης, mm-hmm. του προβλήματος δηλαδή αυτό, η ουρολίμωξη. Μπορεί δηλαδή το παιδί να έρθει σε εμάς με εικόνα ουρολίμωξης και στα πλαίσια ελέγχου αυτής της ουρολίμωξης να βρούμε ότι υπάρχει και στη ουρητηρική παλινδρόμηση. Μάλιστα. Οι δύο εξετάσεις, οι οποίες είναι παθογνωμονικές για να μας δώσουν τη διάγνωση του προβλήματος, είναι η ανιούσα και η στεογραφία. Είναι δηλαδή είσοδος καθετήρα μέσα στην ουρήθρα, έγχυσης και εγγραφικού, και άρα παίρνουμε κάποιες λήψεις ακτινολογικές και βλέπουμε εάν τα ούρα παλινδρομούν, και το υπερηχογράφημα νεφρών. Εάν από αυτά τα δύο βρεθεί ότι υπάρχει, ας πούμε, και στη ουρητηρική παλινδρόμηση, ναι, πρέπει το παιδί μετά να κάνει ακόμη ένα νεφρόγραμμα, τέλος πάντων, για να δούμε έτσι την νεφρική λειτουργία. Κύριε Γραμματέα, έχω ερωτήσεις εδώ. Ναι. Λοιπόν, είπατε λοιπόν, αυτά είναι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται. Το παιδί, καταρχήν, με τον ίδιο τρόπο γίνονται εξετάσεις και στο αγόρι και στο κορίτσι. Ναι, με τον ίδιο τρόπο. Είναι δύσκολη εξέταση, δηλαδή πονάνε τα παιδάκια, η ανιούσα και η στεογραφία είναι ελαφρώς ενοχλητική, ναι. διότι τοποθετείται ο καθετήρας. Ναι. Δεν γίνεται με αναισθησία, γιατί χρειαζόμαστε τη συνεργασία του παιδιού. Μάλιστα. Πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να ουρήσει και κατά την ούρηση παίρνουμε κάποιες ακόμη λήψεις. Mm-hmm. Άρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία του και δεν μπορούμε να του δώσουμε νάρκος. Είναι ελαφρώς ενοχλητικό. Φαντάζομαι ότι την έχετε όμως από τα παιδάκια. Όσο πιο μικρά είναι, τόσο χειρότερα, έτσι. Τόσο χειρότερο είναι το πρόβλημα αν βρεθεί σε μικρότερη ηλικία, πραγματικά. Mm. Ναι. Ναι, γιατί δύσκολα συνεργάζονται, πιστεύω, σε αυτήν την ηλικία. Και πιο δύσκολα συνεργάζονται και πιο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Πιο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εκδηλώνεται. Δηλαδή, είπατε ότι η κυστεουρητηρική παλινδρόμηση μπορεί να εκδηλώνεται ως ουρολίμωξη. Δηλαδή, έχει τα συμπτώματα της ουρολίμωξης. Είναι διάταση. Στοιχεία... Μπορεί να φανεί πάλι σε προγεννητικό έλεγχο, και αυτό να φανεί, ας πούμε, στο υπερηχογράφημα, να φανεί μια διάταση του συστήματος πάνω στο νεφρό. Και με την ένδειξη αυτή μπορεί να προχωρήσουμε και να προβούμε, τέλος πάντων, στον υπόλοιπο έλεγχο και να βρούμε την κυστεουρητηρική παλινδρόμηση. Ή στα πλαίσια ελέγχου οποιονδήποτε δυσουρικών ενοχλημάτων του παιδιού, που μπορεί να είναι κάποια άλλα προβλήματα πάλι στον νεογνώ, όπως βαλβίδες οπίστειας ουρήθρας και κάποια άλλα προβλήματα τα οποία ξεφεύγουν όμως από την. Θα ήθελα να ρωτήσω, σε σχέση με την εκδήλωση, μπορεί η αιματουρία να αποτελεί ένα σύμπτωμα, ας πούμε. Δεν είναι σύνηθες σύμπτωμα, αλλά ναι, θα μπορούσε να υπάρξει και αυτό, στα πλαίσια όμως ουρολίμωξης. Ναι. Δηλαδή, στα πλαίσια ουρολίμωξης. Ναι, κατά την ουρολίμωξη μπορεί να έχουμε και αιματουρία. Ναι, και οι διαταραχές στην ούρηση πάλι σε σχέση με την ουρολίμωξη που έχει παιδί. Άρα δηλαδή η ουρολίμωξη είναι πιο συχνή. Η πιο συχνή εικόνα εμφάνισης του προβλήματος. Μάλιστα. Μέσα από εκεί φτάνουμε στη ουρητηρική παλινδρόμηση. Και ενώ η παλινδρόμηση από μόνη της παρατηρείται στο 1% του υγιούς παιδιατρικού πληθυσμού, αντίθετα όμως παρατηρείται στο 50% των παιδιών με ουρολιμώξεις. Ναι. Άρα, δηλαδή, στο 50% της ουρολίμωξης υποκρύπτεται πίσω αυτό το πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, είναι επίγουσα κατάσταση η ουρολίμωξη. Δηλαδή, δεν πρέπει να την αφήνουμε και να γίνεται και γρήγορη διάγνωση οπωσδήποτε. Ναι, γιατί όταν έχουμε εμπείρετη ουρολίμωξη, σε αυτή την περίπτωση τα ούρα που είναι επικισμένα με μικρόβια φτάνουν πάνω στο νεφρό, mm-hmm. προκαλούν καταστροφή του νεφρικού παρενχύματος και άρα έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Υπάρχει δηλαδή παιδί, ας πούμε, που έχει έρθει με πολλαπλές ουρολίμωξεις που διέλαθε της διάγνωσης και του ελέγχου το απαραίτητο και ήρθε με τόσο μεγάλη έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας που ένας νεφρός ήταν ανενεργός λόγω αυτού του προβλήματος. Κυρία Ρεματά, συμβαίνει συχνά κάποιος παιδίατρος να δώσει θεραπεία για μια ουρολίμωξη η οποία είναι και νομίζω μεγάλης χρονικής διάρκειας η θεραπεία για την καταπολέμηση της ουρολίμωξης, να μην έχει γίνει καλή διάγνωση και να υπάρχουν μετά επιπλοκές από αυτό? Δυστυχώς ναι, παρατηρούνται.
Αλλά θέλω να πιστεύω ότι όσο περνάει, ας πούμε, όσο έχουμε αυτή την εξέλιξη τέλος πάντων σε όλα μας τα επίπεδα στην ιατρική. Εμένα είναι μια ερώτηση ως μητέρα που βγαίνει, έτσι, ναι. Και δυστυχώς, ναι. Ναι. Και περισσότερα είναι τα επεισόδια και τα περιστατικά από επαρχία. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς τα έχουμε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι θα εκλείψουν. Όλοι θέλουμε να το πιστέψουμε αυτό. Γενικώς η ενημέρωση είναι πολύ καλό πράγμα και στον γιατρό είναι επιβάλλεται. Πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Άρα λοιπόν, κυρία Ραματά, είπαμε ουσιαστικά τι σημαίνει η κυσταιωρητηρική υπελινδρόμηση. Τη διάγνωση θα την πούμε ακόμη μια φορά. Δηλαδή, είπατε ότι θα γίνουν δύο μη επεμβατικές. Δύο εξετάσεις. Εξετάσεις. Τη διάγνωση. Ναι, ναι, εξετάσεις. Η ανιούσα κυσταιογραφία. Ναι. Η οποία είπατε ότι είναι σχετικά δύσκολη. Σχετικά ενοχλητική. Σχετικά ενοχλητική. Ναι. Δεν θα έλεγα δύσκολη. Ναι, ναι. Το υπερηχογράφημα που είναι πάρα πολύ απλό. Εύκολο. Δεν παίρνει ακτινοβολία. Και νεφρόγραμμα. Και νεφρόγραμμα που πάλι δεν είναι ακτινοβολία, αλλά είναι τέλος πάντων πυρηνική ιατρική, mm-hmm. που είναι απαραίτητο όμως για να δούμε και τη μορφολογία αλλά και τη λειτουργικότητα των νεφρών. Μάλιστα. Υπάρχουν βαθμοί, όπως είπατε. Mm-hmm. Αυτούς τους βαθμούς, αυτή ας πούμε η ασθένεια ιεραρχείται και οι βαθμοί της με βάση τα αποτελέσματα σαφώς. Από αυτές τις εξετάσεις. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ουσιαστικά οι βαθμοί βγαίνουν μόνο από την ανιούσα κυσταιογραφία, δηλαδή είναι με βάση την κυσταιογραφία μόνο οι βαθμοί, mm-hmm. Και ανάλογα με το βαθμό που έχει το πρόβλημα, ας πούμε, το παιδί, είναι και αντιμετώπιση. Mm-hmm. Σε βαθμού μέχρι και βαθμού τρίτου η αντιμετώπιση είναι συντηρητική και συνίσταται σε μία φορά άπαξ ημερησίως. Αυτό θέλω να καταλήξω, ναι. Διαβάθμιση και πώς πάμε σε, ναι, κάτι, ναι, ναι. Μέχρι και τρίτου βαθμού, mm-hmm. και αν το παιδί, ας πούμε, είναι περίπου στο έτος ή κάτω των 4 ετών, mm-hmm. Αναμένουμε, παρακολουθούμε και κάνει το παιδί μια χημειοπροφύλαξη, έτσι το λέμε. Παίρνει δηλαδή αντιβίωση μία φορά την ημέρα, έτσι ώστε να είναι στήρα τα ούρα και σε περίπτωση παλινδρόμηση, ας πούμε, τα στήρα ούρα που ανεβαίνουν πάνω να μην προκαλούν πρόβλημα στο νεφρό. Και τι περιμένουμε έτσι να γίνει? Περιμένουμε ότι μεγαλώνοντας το παιδί και μέχρι τα 4 έτη, mm-hmm. αυτός ο μηχανισμός ο οποίος ανεπαρκεί, ο βαλβιδικός μηχανισμός, περιμένουμε να οριμάσει, mm-hmm. και άρα αφεαυτού να βελτιωθεί το πρόβλημα και να φτάσει σε 0 βαθμού και άρα δηλαδή να μην υφίσταται το πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό όμως συμβαίνει συχνά, δηλαδή το να αυτοϊάται η νόσος, mm-hmm. όσο πιο μικρός είναι ο βαθμός του προβλήματος. Μάλιστα. Σε βαθμό όμως προβλήματος τετάρτου και πέμπτου, όταν είναι πιο μεγάλη, είναι ενδεδειγμένη η χειρουργική αντιμετώπιση. Γιατί κανενός άλλου είδους αντιμετώπιση δεν επαρκεί και δεν επιφέρει, ας πούμε, τα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Θα ήθελα να ρωτήσω, το έχω σημειώσει και αυτό, αν η συχνότητα της νόσου, mm-hmm. Της πυελλονεφρίτιδας ουσιαστικά από παλινδρόμηση ούρων είναι. Ναι, είναι αυτό που σας είπα, ότι όταν τα ούρα, ας πούμε, είναι επικισμένα με μικρόβια, δηλαδή και κάνει, όταν έχει ουρολίμωξη ουσιαστικά το παιδί, mm-hmm. σε βαθμό κοπ, έτσι λέμε στην τομογραφία, την κυσταιωρητηρική παλινδρόμηση τετάρτου και πέμπτου, mm-hmm. αυτά τα ούρα, τα επιμολυσμένα, ανεβαίνουν στο νεφρό και δημιουργείται η πυελλονεφρίτιδα, δηλαδή εμπείρεται η ουρολίμωξη, όπου πλέον πάσχει ο νεφρός και μπορεί να μας κάνει μέχρι και απόστημα. Που είναι μια πολύ βαριά επιπλοκή. Αυτό είναι η πιο βαριά επιπλοκή. Είναι η πιο βαριά επιπλοκή της ουρολίμωξης και της παλινδρόμησης ουσιαστικά. Mm-hmm. Όπου εκεί μπορεί να καταστραφεί, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό ο νεφρός. Άρα λοιπόν πρέπει να τα προλαβαίνουμε, ναι. όλα αυτά με, ναι. με πρόγνωση. Με έγκυρη, ναι. Με ενημέρωση κατά κύριο. Ενημέρωση, ναι. Αυτό που κάνουμε τώρα, ιατρικού, ναι, και θέλουμε ιατρικού να βοηθήσουμε. Αλλά και του γονέα. Ναι. Που θα πρέπει να είναι αρκετά υποψιασμένος και από μόνος του μερικές φορές θα πρέπει ίσως να ψάχνει. Πιστεύω, κυρία Ραματά, δεν ξέρω και από τη δικιά σας εμπειρία, πως οι νέοι γονείς ενδιαφέρονται πάρα πολύ αρκετά, για την υγεία, ναι. των παιδιών. Αρκετά. Και ανατρέχουν πάρα πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Αλλά αυτό δεν είναι και πάντα πάρα πολύ καλό, γιατί δεν έχουν την ικανότητα να μεταφράσουν όλα αυτά που διαβάζουν και να. Δυστυχώς. Υποκαθιστά τον ειδικό, υποτίθεται, το διαδίκτυο. Ναι, αλλά είναι και μια μεγάλη παγίδα. Και φτάνουν σε πανικό. Φυσικά. Αλλά τέλος πάντων, πάντα υπάρχει ο ειδικός και ο σωστός άνθρωπος. Ναι. Και σε πολύ εξειδικευμένα θέματα όπως είναι το δικό σας. Ναι. Δηλαδή, η παιδοουρολογία είναι ένα πολύ εξειδικευμένο, ναι, θέμα, ναι. και πολύ επίκαιρο όμως θέμα για τις παιδικές ηλικίες, ναι. και πολύ συχνό, ας το πούμε έτσι, συχνό θέμα, συχνές νόσηματα, πρόβλημα, ναι. και προβλήματα τα οποία εμφανίζονται. Άρα λοιπόν, ναι, είναι πολύ σημαντικό που έχουμε ειδικούς γιατρούς για όλα αυτά τα θέματα που είναι συχνά στα παιδιά, γιατί στα παιδιά είμαστε περισσότερο ευαισθητοποιημένοι, mm-hmm. και ιδιαίτερα οι γονείς. Λοιπόν, τώρα πάμε λοιπόν στη χειρουργική επέμβαση. Mm-hmm. Τι γίνεται εκεί, πότε οδηγείστε εκεί στην χειρουργική αντιμετώπιση? Οδηγούμαστε όταν το παιδί είναι σχεδόν 4 ετών και δεν έχει αυτοϊαθεί νόσος. Μάλιστα. Όταν παρά τη χημειοπροφύλαξη μπορεί να κάνει ουρολιμώξεις, άρα, μάλιστα. δεν αντιμετωπίζει, συνεχίζει, το πρόβλημα. Ναι. Και όταν ο βαθμός είναι 4 ή 5 εξ αρχής. Mm-hmm. Μέχρι πριν από μια δεκαετία, mm-hmm. Η αντιμετώπιση ήταν χειρουργική, με την ανοιχτή χειρουργική, μεγάλες επεμβάσεις, mm-hmm. πολλή ώρες επεμβάσεις, αιματηρές, που απαιτούσαν
μακρά νοσηλεία του ασθενούς, μακροχρόνια χορήγηση φαρμάκων και αναλγητικών, με αρκετό πόνο, με αρκετά σωληνάκια παροχητεύσεις και μετά διάφορα, δηλαδή αρκετή ενόχληση, ναι, και ταλαιπωρία και του παιδιού αλλά και της οικογένειας. Και των γονιών. Η ελάχιστη επεμβατική όμως χειρουργική έρχεται με την ενδοσκοπική χειρουργική να αντικαταστήσει όλα αυτά τα μεγάλα χειρουργία, τέλος πάντων, και μέσω ενός κυστεοσκοπίου, ουσιαστικά σαν να γίνεται μια κυστεοσκόπηση, δηλαδή που απαιτεί βέβαια όμως την άρκωση εδώ πλέον του παιδιού, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά είναι μια πολύ απλή άρκωση, δηλαδή για μισή ώρα. Μάλιστα. Εισάγεται το κυστεοσκόπιο μέσα στην ουροδόχο κύστη. Έτσι γίνεται μια επισκόπηση όλης της ουροδόχου κύστεως με κάμερα. Βλέπουμε τα ουρητηρικά στόμια, δηλαδή εκεί που χύνονται οι ουρητήρες μέσα στην ουροδόχο κύστη. Και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να εγχύουμε ένα πολύ συγκεκριμένο υλικό σε μια πολύ συγκεκριμένη θέση στο ουρητηρικό στόμιο, έτσι ώστε να δημιουργούμε εμείς καινούριο αντιπανιδρομικό μηχανισμό. Αυτό το υλικό είναι ελεγμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χωρίς επιπλοκές, χωρίς παρενέργειες, είναι δοκιμασμένο, υπάρχει μακρόν follow-up, έχει στο μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή των βαθμών της επανιδρόμησης, έχει ποσοστό μέχρι και 98% επιτυχία, είναι ανέμακτο. Την ίδια μέρα μπορεί το παιδί να πάει στο σπίτι. Α, εντάξει, πολύ γρήγορα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Και έτσι περιορίζεται και ο πόνος και η νοσηλεία και η ταλαιπωρία, ας πούμε, και του παιδιού και της οικογένειας. Υπάρχει θεραπεία λοιπόν, έστω και ας είναι έτσι μικρό. Υπάρχει θεραπεία σίγουρα και παλιότερα υπήρχε, αλλά το θέμα είναι η διαφοροποίηση στον τρόπο θεραπείας. Παρουσιάζεται τώρα την κατάσταση. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι γονείς και πρέπει ουσιαστικά να εμπιστευτούν αυτόν τον καινούριο τρόπο και οι υπόλοιποι γιατροί, γιατί ουσιαστικά δεν είναι τόσο γνωστός και τόσο διαδεδομένος, αλλά είναι πάρα πολύ έμπιστος τρόπος και ενδεδειγμένος και αποτελεσματικός. Πιστεύω πως γι' αυτόν τον τρόπο, κυρία Ρεματά, καλά κάνουμε και ενημερώνουμε ουσιαστικά τον κόσμο και τους γιατρούς, που ίσως και κάποιοι, φαντάζομαι, γιατροί δεν γνωρίζουν τις πολύ εξειδικευμένες παιδο-ουρολογικές επεμβάσεις και πρέπει και αυτοί οπωσδήποτε να ενημερώνονται. Επίσης, και οι γονείς, να αναφέρω βέβαια, ότι ο αντίστοιχος εξοπλισμός υπάρχει πάλι στον Άγιο Λουκά σε όλα του πάλι τα μεγέθη, γιατί και εδώ πάλι έχουμε για διαφορετικά μεγέθη κυστεοσκοπίων. Και μπορεί άμεσα να αντιμετωπιστεί, ας πούμε, το παιδί με πάρα πολύ απλό τρόπο, με μία μέρα νοσηλεία μόνο. Μάλιστα. Και το κόστος έχει βελτιωθεί, έχει προσαρμοστεί τέλος πάντων στα καινούργια δεδομένα της κοινωνίας μας. Και άρα είναι προσιτό και αυτό. Γιατί μας ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται απλά ουσιαστικά, χωρίς τις μεγάλες, έτσι όπως είπατε, ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις, και λύνεται ουσιαστικά το πρόβλημα. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ενημερώσαμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, αν έχετε να προσθέσετε κάτι για άλλο περιστατικό, με λίγα λόγια να πούμε, το οποίο χειρουργείται ενδοσκοπικά. Τους πολύποδες του ορθού που είπαμε, που είναι πάρα πολύ απλό πάλι. Είπατε ότι είναι συχνό οι πολύποδες του ορθού. Για πείτε μας λίγο δύο λόγια για αυτό. Βασικά, στον παιδιατρικό ασθενή, ο πολύποδας του ορθού δεν έχει να μιμηθεί σε τίποτα με τον πολύποδα στον ενήλικα που πάει το μυαλό μας σε κακό πράγμα. Μάλιστα, έτσι, πάντα είναι καλοήθης ο πολύποδας στο παιδί, στο ορθό. Αυτό που προκαλεί είναι αιμορραγία από το ορθό. Μάλιστα. Που βέβαια σε αυτή αυτό την περίπτωση. Μπορεί να οφείλεται, συγγνώμη που σας διακόπτω, και σε δυσκολιότητα του παιδιού. Ναι, αυτή είναι η πιο συχνή αιτία αιμοχεσίας, όπως λέμε, δηλαδή εμφάνισης αίματος από το ορθό, που η δυσκολιότητα προκαλεί ουσιαστικά μια κάκωση, ένα τραυματισμό στο βλενογόνο και χαμηλά, μια ραγάδα, και γι' αυτό έχει αίμα το παιδί. Εφόσον και αν όμως αποκλειστεί η ραγάδα, η δεύτερη αιτία μετά, βέβαια με μεγάλη διαφορά συχνότητας, είναι ο πολύποδας στο ορθό του παιδιού, που πλέον, ας πούμε, αυτός αντιμετωπίζεται επίσης ενδοσκοπικά με ένα ορθοσκόπιο, ένα ενδοσκόπιο ουσιαστικά, που κάνουμε δηλαδή για έλεγχο του παχαίως εντέρου. Ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και εκτομή του πολύποδα και πάλι δηλαδή με πολύ μικρή ταλαιπωρία του ασθενούς. Είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται συχνά στα παιδάκια, γιατί δεν το έχω ξανακούσει. Όχι πολύ συχνά, αλλά είναι η δεύτερη αιτία μετά τη ραγάδα πρόκληση, ας πούμε, αυτού του συμπτώματος, δηλαδή που έχουμε αίμα από το ορθό, που πάντα πρέπει να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του γιατρού που εξετάζει ένα παιδί που έχει αίμα, που έχει αίμα στα κακά του, ας πούμε. Ναι. Κυρία Ρεματά, σας ακούνε τα μικρά παιδάκια ή είναι... Τα καθησυχάζετε. Ναι, ναι. Και μόνο από την εμφάνιση πιστεύω που σας εμπιστεύονται. Έχω απίστευτη σχέση. Αλλά είναι μια ιδιαιτερότητα της ειδικότητάς μας. Είναι ένα δύσκολο σημείο ουσιαστικά να μπορέσει να προσεγγίσεις το παιδί, να καταφέρεις να το εξετάσεις, να εκμεύσεις πράγματα και να αποκρυπτογραφήσεις σημεία και συμπτώματα. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα, νομίζω η πιο έντονη ιδιαιτερότητα της ειδικότητάς μας, αλλά γι' αυτό και μαθητεύουμε, ας πούμε, επί επταετίας στην ειδικότητα. Νομίζω ότι
και η ειδικότητα αυτή καθεαυτή, αλλά και η εξειδίκευση που παίρνουμε όλοι μας μετά, η συνεχής δηλαδή ενασχόληση με το παιδί μας δίνει την ευχέρεια και την έτσι, ευκαιρία φυσικά, να το να ξέρετε να πώς να λειτουργείτε. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, αν θα, εδώ πέρα έχετε ένα πολύ ωραίο ενθετό και πραγματικά πρέπει να το πω, που αναφέρετε ποια είναι μερικά tips για να νιώσει καλύτερα το παιδί πριν την επέμβαση, το οποίο μπορούμε αυτό να το συμβουλέψουμε και να πούμε και 2-3 λόγια στους γονείς, οι οποίοι έτσι πρέπει να βοηθήσουν λίγο τα παιδάκια πριν από μια χειρουργική επέμβαση, οποιαδήποτε είναι αυτή, είναι έχει σκολικοειδίτιδα, είτε είναι κάποια από αυτές τις οποίες αναφέραμε ενδοσκοπικά προηγουμένως. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, ας πούμε, στα παιδιά? Νομίζω ότι εξαρτάται πάντα από την ηλικία. Ναι, από την ηλικία, ναι. Θα πρέπει να καθησυχαστεί το παιδί. Αν είναι σε μικρή ηλικία, δεν θα πρέπει κανονικά να ξέρει τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορείς να ενημερώσεις ένα παιδάκι, ας πούμε, 2 ή 3 ετών, τι θα κάνει. Αλλά ούτε και 4, γιατί η αντίληψη του χρόνου είναι πολύ ιδιαίτερη σε αυτή την ηλικία. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι μια πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση, αλλά ελλιπής θα έλεγα, δηλαδή όχι εκτεταμένη ενημέρωση. Ναι, όχι αναλυτικά, έτσι, ναι, τι θα αλλά νομίζω ότι και ο χώρος μας πάνω στον Άγγελο Κάμπο, τον παιδότοπό μας και το πολύ ευχάριστο περιβάλλον βοηθάει, έτσι ώστε το παιδί να αισθανθεί ότι είναι σε χώρο που μπορεί να παίξει και άρα να χαλαρώσει και όχι σε χώρο που θα σημαίνει γι' αυτό πόνο και αρνητικά πράγματα. Δηλαδή, οι μυρωδιές, τα χρώματα είναι έτσι πολύ συγκεκριμένα βαλμένα όλο εκεί πέρα. Νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να χαλαρώσει και ο γονέας, αλλά και το σίγουρα. Παιδί. Αλλά νομίζω ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για να χαλαρώσει το παιδί είναι ο γονέας. Που τις περισσότερες φορές είναι πολύ πιο αγχωμένος από ό,τι το φαντάζομαι παιδί. Φαντάζομαι τι βλέπετε. Ναι, και νομίζω ότι δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί. Τέλος πάντων, γι' αυτό είμαστε όμως και εμείς εκεί, για να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε και το γονέα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά με αυτόν που έχουμε να κάνουμε περισσότερο. Σίγουρα. Γι' αυτό είστε και εσείς εκεί, γενικώς και ως παιδοχειρουργοί, για να συνδράμετε σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τα παιδιά σε αυτές τις ευαίσθητες παιδικές περισσότερο ηλικίες. Πιστεύω, κυρία Ραματά, πως ολοκληρώσαμε το θέμα. Είπαμε κάποια στοιχεία των θεμάτων της παιδοχειρουργικής, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουμε πει. Έχουμε να πούμε. Μιλήσαμε για λαπαροσκοπική παιδοχειρουργική και για ενδοσκοπική. Πιστεύω πως ενημερώσαμε τους γονείς και τον κόσμο σε σχέση με αυτά τα θέματα. Μια γενική εικόνα νομίζω ότι μπορέσαμε να δώσουμε. Ναι, και αυτά τα οποία είπαμε ήταν πραγματικά εξειδικευμένα πράγματα, ιδιαίτερα αυτά που αναφερθήκαμε, για τα οποία αναφερθήκαμε στην παιδο-ουρολογία. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλύτερο. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε την εκπομπή Πάνω από όλα Υγεία. Αναλύσαμε τα θέματα της παιδοχειρουργικής με την κυρία Κατερίνα Ραματά. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στις 6, σε επανάληψη Τετάρτη και Σάββατο στις 4. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Α, και ευχαριστούμε την κυρία Λουκία Ψαράκη για το μακιγιάζ, το make-up που μας περιποιήθηκε από την All Makeup σε αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά. Πάνω απ' όλα, υγεία μας. Γεια σας.